πλευρά, απλώς να σας πω ότι όσοι έχουν χρειαστεί να τους παρασχεθούν και οι πρώτες βοήθειες ή και οι νοσηλές, πρόκειται για περιπτώσεις που είναι διαχειρίσιμες. Είχα ενημέρωση για 10 άτομα, 9 άντρες και μια γυναίκα, αλλά όλες ήταν περιπτώσεις που απλώς έπρεπε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Εμείς είμαστε εκεί πέρα συντονισμένοι. Το σημαντικό και η σκέψη όλων μας, κύριε Βαγγελάτο, είναι ακριβώς στο τελικά όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι επέβαιναν να διασωθούν. Εκεί είναι η βασική μας σκέψη και από εκεί και πέρα θα δούμε οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Μακάρι και οι άλλοι αγνοούμενοι να είναι κάπου να τους βρουν, αν και δεν έχουμε κανένα σημάδι ζωής. Έρχομαι στα του κορονοϊού. Έχουμε λοιπόν από αύριο μια αλλαγή που την αντιμετωπίζουμε όλοι πολύ θετικά, χωρίς αμφιβολία, έτσι. Μπαίνουν όμως και κάποια ερωτηματικά και μια ανησυχία. Είναι 80 νεκροί κάθε μέρα. Μήπως κινδυνεύουμε να δούμε αύξηση πάλι σε κρούσματα, νοσηλείες κλπ. Τι μελέτες και τι προβολές κάνετε? Κύριε Βαγγελάτο, ακριβώς επειδή εσείς είστε και από τους ανθρώπους που εξετάζετε με πολύ μεγάλη εμβάθυνση τα θέματα, ακριβώς τα νούμερα, και εμείς έτσι κινούμαστε και με τα μοντέλα που έχουμε, τι γίνεται? Είναι συνδυασμός κρουσμάτων που έχουμε, που βλέπουμε μια σταθεροποίηση σε αρκετά νούμερα. Δεν λέει κανείς ότι τα 18 με 20.000 είναι χαμηλά, αλλά υπάρχει μια σταθεροποίηση εκεί. Κυρίως όμως ο δείχτης που εξετάζουμε είναι η πίεση η οποία υπάρχει στον δείχτη των εισαγωγών εξιτηρίων, εισιτήρια-εξιτήρια, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ένα θετικό ισοζύγιο, και κυρίως ο δείχτης των διασωληνώσεων. Πολύ σκληρός είναι και ο δείχτης των θανάτων. Οι θάνατοι όμως είναι μια διαδικασία που ακολουθούν το κύμα της πίεσης που είχαμε δεχτεί στα τέλη του έτους και αρχές του 2022, που ήταν ένα κύμα κυρίαρχα της Δέλτα. Η Όμικρον είναι σοβαρή. Κανείς δεν λέει ότι είναι σοβαρή, αλλά δεν δείχνει την ίδια νοσηρότητα. Αυτή λοιπόν όλη η εξίσωση σε συνδυασμό με την κουβέντα με τους ειδικούς μας κάνουν, όπως συμβαίνει και σε όλη την Ευρώπη, ότι για το επόμενο χρονικό διάστημα φαίνεται ότι θα μπορούμε να πάμε σε μια αποκλιμάκωση. Όμως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρούμε αυτό που ακούγεται συχνά, ότι έχουμε τελειώσει με την πανδημία. Αντιθέτως, κύριε Βαγγελάτο, θέλω να σας πω ότι στο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας υπήρχε πολύ μεγάλος προβληματισμός από τους ειδικούς όλων των υπουργών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι αυτό το φαινόμενο μπορεί και θα συνεχίσει να μας απασχολεί τώρα. Υπάρχει όμως περίπτωση να έχουμε μια έντονη παρουσία του πάλι στα τέλη του έτους, δηλαδή όταν θα ξαναέρθει το φθινόπωρο και ο χειμώνας, και πρέπει να είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι. Άρα, ακολουθούμε με μια αποκλιμάκωση που θα φτάσει, θεωρώ, μέχρι τα τέλη Μαρτίου, σε σχεδόν να είμαστε πάρα πολύ κοντά στην κανονικότητα. Αυτό όμως δεν συνδυάζεται με φυσικασμό, συνδυάζεται με τα δεδομένα που μας δίνει η πανδημία, μια πιο ήπια μετάλλαξη στην Όμικρον, αλλά και αυτή μια μετάλλαξη πολύ πιο σοβαρή από την κοινή γρήπη. Δεν πρόκειται για μια γρήπη, δεν πρόκειται για ένα κυριολόγημα. Δεν είναι μεν Δέλτα, είναι Όμικρον, αλλά η σοβαρότητα υπάρχει. Να ρωτήσω τώρα το εξής. Θεωρούμε ότι με τη στελέχωση και του Εθνικού Συστήματος Υγείας θα είμαστε προετοιμασμένοι και για τη διαχείριση των περιστατικών από εδώ και πέρα. Όπως μας τα λέτε, σημαίνει απλά ότι κάνουμε Πάσχα κανονικά? Πιστεύω ότι γενικότερα από τώρα που μιλάμε, δηλαδή από τον Μάρτιο και μετά, ο κάθε μήνας, δεδομένου και της βελτίωσης που θα υπάρχει του καιρού, θα είναι ένας καλύτερος μήνας, και επομένως όσο περισσότερο πλησιάζουμε στο καλοκαίρι, η κανονικότητα θα είναι πολύ πιο κοντά στην κανονικότητα που είχαμε συνηθίσει. Είναι αυτό που λέμε, θέλουμε να το ακούσουμε να το λέτε. Πάμε για κανονικό Πάσχα, πάμε για Πάσχα στο χωριό, πάμε για να ζήσουμε αυτό που έχουμε 2 χρόνια πια στερηθεί. Ξέρετε, κύριε Βαγγελότο, από αυτήν τη θέση καταλαβαίνετε και επειδή έχουμε δει τις εκπλήξεις του κορονοϊού, και πιστέψτε με, κανένας υπουργός υγείας δεν είναι ευχάριστος βλέποντας διασωληνωμένους και θανάτους κάθε βράδυ. Άνθρωποι είμαστε κι εμείς και καταλαβαίνουμε την ευθύνη την οποία έχουμε. Προσπαθούμε να είμαστε συγκρατημένοι. Όλα τα μοντέλα δείχνουν ότι ναι, πάμε σε μια κανονικότητα. Όμως αυτό δεν πρέπει να σημαίνει ανησυχασμό. Πάντοτε, εάν παραμείνει η μετάλλαξη όπως είναι η μετάλλαξη τώρα. Αν δεν έχουμε κάποιο απρόπτο. Ένα τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω. Σας έχω δει και άλλες συνεντεύξεις που έχετε δώσει αυτές τις μέρες. Σας έβλεπα και στον Sky και σε άλλα κανάλια, νομίζω και στον Αντένα. Βλέπω το ίδιο σκηνικό, το ίδιο δωμάτιο. Έχετε περάσει εκεί όλες αυτές τις μέρες? Πώς είναι δηλαδή ο κορονοϊός στο σπίτι? Πώς σας φέρνουν το φαγητό? Πώς γίνεται? Πρώτα απ' όλα, από την εγώ διαγνώστηκα την Κυριακή, δεν έχω βγει από το δωμάτιο μέχρι τώρα. Ήρθε και η γυναίκα μου στο δωμάτιο. Δυστυχώς νοσεί και η γυναίκα μου με πάρα πολύ με νύπια, ασυμπτωματική. Απλώς την διέγνωσε το,
το PCR, αλλά δεν βγαίνουμε από το δωμάτιο ακριβώς γιατί η θετικοποίηση μου συνδυάστηκε με την επιστροφή μου από τη Γαλλία, που δεν είχα έρθει σε επαφή με τα παιδιά μου. Οπότε καταλαβαίνετε, προσπαθούμε τα παιδιά να παραμείνουν υγιεί, δηλαδή να μην νοσήσουν, γιατί δεν ήρθαμε σε επαφή, οπότε πιθανολογούμε ότι μπορούν να αποφύγουν την ασθένεια. Δεν ήταν ότι ήμασταν μαζί και κάποια στιγμή κάποιος διαγνώστηκε. Και πραγματικά τηρώ μια καραντίνα μόνο μέσα στο δωμάτιο. Ευτυχώς μέσα και στο δυσάρεστο κλίμα πάντα που είναι ο κορονοϊός, ήταν εβδομάδα Champions League. Σήμερα έχουμε κύπελο στο μπάσκετ, οπότε είναι κάπως πιο ευχάριστη και παρουσία και να μην μένει μόνο σε τηλεδιασκέψεις. Και είχε και ματσάρες, πραγματικά. Άρα, δηλαδή και έχετε με περάσει... κόσμο, και με κόσμο. Ναι, πραγματικά. Άρα περάσατε αυτές τις 5 μέρες στο δωμάτιο με τη σύζυγο, έτσι. Μετά τη δεύτερη μέρα η σύζυγος. Το λέω γιατί, ξέρετε, εκτός των άλλων έβλεπα και μια σκιά, εδώ είναι ένας καθρέφτης και έβλεπα μια σκιά και έψαχνα να δω τι είναι, άρα μου δώσατε την απάντηση, κύριε Πλεύρη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.